Λοιπόν, θα σας ταξιδέψω. Θα σας πάω σε ένα κορίτσι που είναι μοναδική, είναι σολίστα ακορντεόν, είναι συνθέτης. Έχει ανοίξει τη συναυλία του James Brown στο Λυκαβητό. Καταλαβαίνετε γιατί μέγεθος μιλάμε. Μιλάει όλο το Hollywood αυτή τη στιγμή για εκείνη και για την συμβολή της στην ταινία, για τη μουσική επιμέλεια. Και έχει γίνει, παιδιά, εξώφυλλο στον Εθνικό Κήρυκα. Εσύ ξέρεις τι είναι. Είναι η εφημερίδα των Ελλήνων της Αμερικής. Της ομογένειας, βεβαίως, βεβαίως. Έχει λοιπόν πάρα πολλά πράγματα στην πλάτη της με περγαμηνές, με μεγάλες επιτυχίες. Ναι, αλλά πρόκειται και για μια πολύ, πολύ, πολύ ωραία ταινία, το Tango Salom. Βέβαια, το Tango Salom. Ναι. Λοιπόν, μιλάω για τη ζωή, τη Γανούρια, η οποία μας ανοίγει την καρδιά της και μας τα λέει όλα. Πάμε. Για πάμε. Είστε η πρώτη Ελληνίδα συνθέτης που έχει υπογράψει τη μουσική στη βραβευμένη ταινία του Hollywood Tango Salom. Πώς προέκυψε η συνεργασία αυτή? Είμαι πολύ χαρούμενη με αυτή τη συνεργασία και θέλω να πω και δημόσια ευχαριστώ στον άνθρωπο που με ανακάλυψε και που μαζί συγγράψαμε την μουσική για το έργο Tango Salom. Είναι η Ζίζη Μπολόνια, η music supervisor της ταινίας Tango Salom, μια παραγωγή του Hollywood. Ο Γκαμπριέλ Μπολόνια είναι ο σκηνοθέτης. Παίζουν μέσα πολύ γνωστοί ηθοποιοί όπως η Ρενέ Τέιλορ, η Λενή Καζάν. Προέκυψε όταν το 18. Κυκλοφόρησε μια παραγωγή που κάναμε μαζί με τον Στέλιο, τον σύζυγό μου, μια σύνθεσή μου, το Last Tango by Zoe, και ένα πολύ ωραίο βίντεο κλιπ που φτιάξαμε στο Μέγαρο Δικής της Πλακεντίας. Η Ζίζη λοιπόν είδε τυχαία στο YouTube το βίντεο, της άρεσε, έψαξε, με βρήκε μέσα από email και μου πρότεινε να το χρησιμοποιήσει στην ταινία. Ασφαλώς δέχτηκα, εννοείται. Και μετά μου ζήτησε να γράψω άλλο ένα κομμάτι από μια σκηνή 4,5 λεπτά, η πιο σπουδαία σκηνή του έργου, ας το θέσουμε έτσι. Το Tango Salom είναι και το ομότιτλο. Το γράφουμε λοιπόν και αυτό. Το 19 ήρθε στην Ελλάδα, γνωριστήκαμε και από κοντά. Δουλέψαμε μαζί πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα στο στούντιό μου. Μετά ήρθε και ο σκηνοθέτης στην Ελλάδα, ο Γκαμπριέλ Μπολόνια. Μετά ήρθε και η Ρενέ Τέιλορ. Ακούσαν το τελικό αποτέλεσμα, τους ευχαρίστησε πάρα πολύ και έτσι το αποτέλεσμα είναι να συγγράφουμε τη μουσική, το film score της ταινίας, εγώ με τη Ζίζη Μπολόνια. Ποια είναι η πιο σημαντική συνεργασία που είχατε ως σήμερα? Αν πω μία, θα αδικήσω κάποια άλλη. Ωστόσο, θα μου επιτρέψετε, επειδή έχω ιδιαίτερο συναισθηματικό δέσιμο με την πατρίδα μου, τη Σαμοθράκη, να αναφερθώ στη στιγμή που μελοποίησα τους στίχους του Μητροπολίτη Αλεξανδροπόλεως, Τραϊανοπόλεως και Σαμοθράκης, κυρίου Άνθιμου, γράφοντας το τραγούδι Σαμοθράκης Βήμα. Ένα τραγούδι που είναι γραμμένο με πάρα πολύ αγάπη και από εκείνον, με ποιητικούς στίχους, και από μένα για την πατρίδα μου. Επίσης, είχατε συνθέσει μουσική για το επαιτειακό ντοκιμαντέρ του Μέγκα 21, «Η Επανάσταση των Ελλήνων». Ήταν μια πρόκληση αυτό για εσάς? Ήταν πάρα πολύ ωραία συνεργασία. Να αναφέρω ότι το ντοκιμαντέρ αυτό είναι απίστευτα ποιοτικό και πάρα πολύ προσεγμένο. Ήταν τιμή μου η πρόταση που μου έκανε να γράψω μουσική. Και ήταν, ναι, πρόκληση, ειδικά σε μια περίοδο που είχα ασχοληθεί λίγο παραπάνω με τα επαιτειακά πράγματα, γιατί μόλις είχα γράψει το τραγούδι «Επανάσταση 21» με τη φωνή του Μπάμπι Τσέρτου και τους στίχους του Τάσου Θεοδωροκόπουλου, που μόλις έχει κυκλοφορήσει. Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Είμαστε εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ φυσικά για την υπέροχη συνέντευξη, την ζωή μας και όλη την υπέροχη ομαδάρα που δούλεψε για αυτό.